28 Ιανουαρίου του 2018 και η ταινία Black Panther βγαίνει στη μεγάλη οθόνη και σπάει ένα τεράστιο τείχος του παγκόσμιου κινηματογράφου. Ο μαύρος σούπερ ήρωας της ταινίας αλλά και πρωταγωνιστής της γίνεται αμέσως σύμβολο στα μάτια των ομοίων του. Και εδώ είναι που κάποιος θα αναρωτηθεί και θα πει γιατί αυτός ο ρόλος, γιατί αυτή η ταινία και δικαιολογημένα. Γιατί παρόμοιες περιπτώσεις με μαύρο πρωταγωνιστή σε Super Hero Movie είχαμε δει και στο παρελθόν. Με την ταινία Hancock στην οποία πρωταγωνιστούσε ο Will Smith, αλλά και στην τριλογία Blade με τον Wesley Snipes να παίζει τον ρόλο της ζωής του. Η διαφορά όμως, παιδιά, του Black Panther με τις προαναφερθήσεις ταινίες είναι πως αυτή η ταινία αποτελούταν κυρίως από μαύρο cast, αλλά και ήταν φτιαγμένη από μαύρο σκηνοθέτη. Το Black Panther συγκέντρωσε στο παγκόσμιο box office έσοδα ύψους 1,35 δισεκατομμυρίων δολαρίων, κέρδισε 3 Oscar και επίσης είχε υποψηφιότητα για το Oscar καλύτερης ταινίας. Τι σημαίνει αυτό, παιδιά? Ότι το Black Panther διέλυσε το μύθο και την προκατάληψη που υπήρχε έως τότε ότι η Disney δεν μπορούσε ή δεν ήθελε να βγάλει ταινία με πρωταγωνιστές μαύρους ηθοποιούς. Η Disney όμως όχι απλά το έκανε και στην πιο ακραία του μορφή και είδε ότι αυτή η κίνηση γέμισε τις τσέπες της με χρυσάφι. Οικονομικές επιτυχίες όμως στον χώρο του κινηματογράφου υπήρξαν πολλές και ειδικά στον χώρο των comic book hero movies. Αυτό που δεν είχε γίνει όμως μέχρι το 2018 είναι ένας ήρωας και κατ' επέκταση μια ταινία να γίνει σύμβολο και είδωλο στα μάτια ενός ολόκληρου λαού παγκοσμίως. Το Black Panther εκτός των άλλων λοιπόν κυκλοφόρησε εν μέσω μιας φιλετικής έντασης που υπήρχε τότε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο πρόεδρος Τραμπ είχε τότε σταθεί εναντίον στο να έρχονται μετανάστες από την Αϊτή και από τα υπόλοιπα αφρικανικά έθνη χαρακτηρίζοντάς τα ως υποδιέστερα. Έτσι λοιπόν το Black Panther κατέληξε από μια απλή ταινία να γίνει ένα παγκόσμιο πολιτισμικό ορόσημο. Προέβαλε την εικόνα ενός αφρικανικού έθνους που δεν αλλοιώθηκε ποτέ από την δουλεμπορία και από την αποικιοκρατία. Ενός έθνους που εξελίχθηκε με αξιοπρέπεια και αρχές. Ενός έθνους που είναι μακριά από όλα τα άλλα, κυρίως τεχνολογικά. Ξέρω πως εάν είσαι λευκός όπως και εγώ, όλα αυτά που προανέφερα θα σου φαίνονται αστεία και υπερβολικά. Γιατί έχεις συνηθίσει να βλέπεις ομοίους σου και στην τηλεόραση αλλά και στη μεγάλη οθόνη και να ταυτίζεσαι μαζί τους και να τους έχεις σαν είδωλα, ειδικά όταν είσαι παιδί. Όταν όμως είσαι νέος μαύρου χρώματος, αυτό το φαινόμενο είναι σπάνιο. Φαντάσου λοιπόν να είσαι ένας μαύρος πιτσιρικάς που πιέζεται από τον κοινωνικό περίγυρο, που έχει ανάγκη για μια ελπίδα, για ένα είδωλο που θα τον βοηθήσει να παλέψει για να ξεφύγει από όλο αυτό. Και ξαφνικά βλέπεις στη μεγάλη οθόνη, παρακαλώ, μια ταινία με άτομα που μοιάζουν με εσένα, που φέρονται σαν εσένα, που μιλάνε σαν εσένα και που ακολουθούν τις ίδιες παραδόσεις με εσένα. Που έχουν καταφέρει να ζουνε σε έναν τεχνολογικό παράδεισο, μακριά από την καταπίεση του υπόλοιπου κόσμου, έχοντας για ηγέτη τον πιο ευγενή, τον πιο δίκαιο σούπερ ήρωα που έχει βγει ποτέ. Πώς τα ένιωθες? Και κάπου εδώ, παιδιά, φτάνουμε στον κύριο Chadwick Aaron Boseman. Αν ένα ρητό λέει πως μία ταινία είναι ο πρωταγωνιστής της, τότε το Black Panther είναι ο ορισμός του. Ο Αμερικάνος ηθοποιός είχε δείξει από τα πρώτα του βήματα τον απίστευτα καλό χαρακτήρα του, αλλά και το μεγάλο ταλέντο που είχε. Ο Chadwick είχε κάποιες συγκεκριμένες αρχές και αξίες που δεν ήθελε ο ρόλος που υποδίεται να έρχεται κόντρα σε αυτές. Μετρανό παράδειγμα να είναι η αντίδρασή του όταν υποδιόταν τον Reggie Montgomery για τη σειρά All My Children του ABC. Ο Chadwick λοιπόν, όταν αντιλήφθηκε κάποια ρατσιστικά στερεότυπα στον ρόλο του, διαμαρτυρήθηκε έντονα στους παραγωγούς με αποτέλεσμα την απόλυσή του. Και για την ιστορία, ο ηθοποιός που τον αντικατέστησε ήταν ο μελλοντικός συμπροταγωνιστής του στο Black Panther, Michael B. Jordan. Ακολούθησαν πολύ σημαντικοί ρόλοι για τον Αμερικανό ηθοποιό, με τους πιο σημαντικούς από αυτούς να έχουν μια ομοιότητα μεταξύ τους και όχι τυχαία. Όλοι οι ρόλοι που θα αναφέρουμε στη συνέχεια ήταν άνθρωποι που καινοτόμησαν και άλλαξαν την ιστορία της μαύρης φυλής. Τζάκι Ρόμπινσον για την ταινία 42, ο πρώτος μαύρος αθλητής baseball που κατάφερε να παίξει στην επαγγελματική κατηγορία. Thurgood Marshall για την ταινία Marshall, όπου ήταν ο πρώτος Αφροαμερικανός ανώτατος δικαστής, και
T'Challa, aka Black Panther για την ομώνυμη ταινία, όπου ήταν ο πρώτος μαύρος σούπερ ήρωας που εμφανίστηκε ποτέ στην κόμικ ιστορία το 1966. Ο κύριος Τσάντουικ λοιπόν, παιδιά, δεν ήταν απλά ένας ηθοποιός, ήταν ένας πραγματικός ήρωας που υποδίθηκε έναν φανταστικό. When you, this day when you have reached the hilltop and you are deciding on next jobs, next steps, careers, further education, you would rather find purpose than a job or a career. Purpose crosses disciplines. Purpose is an essential element of you. It is the reason you are on the planet at this particular time in history. Your very existence is wrapped up in the things you are here to fulfill. Whatever you choose for a career path, remember the struggles along the way are only meant to shape you for your purpose. I don't know what your future is, but if you are willing to take the harder way, the more complicated one, the one with more failures at first than successes, the one that has ultimately proven to have more meaning, more victory, more glory, then you will not regret it. Now, this is your time. Ο ιστορικός πλέον μαύρος ηθοποιός πάλευε με τον καρκίνο από το 2016 και δεν έβγαλε μηλιά. Κανείς άλλος εκτός του οικογενειακού του κύκλου δεν γνώριζε για την κατάσταση της υγείας του. Ούτε καν η Disney, και μάλιστα ο ίδιος ο ηθοποιός απέφευγε τις εξετάσεις που γίνονται πριν από κάθε γύρισμα της ταινίας. Συνέχισε να κάνει αυτό που ξέρει καλά, να δίνει νόημα και ελπίδα στους ανθρώπους που έβλεπαν τον εαυτό τους σε αυτόν. Όμως, παιδιά, η ζωή είναι άδικη πολλές φορές. Ο Chadwick Boseman έφυγε από τη ζωή ευνηδίως. Και τώρα όλοι αναρωτιούνται ποια είναι η επόμενη μέρα, ποιο είναι το μέλλον του franchise Black Panther. Το σίγουρο είναι πως η Disney, ή έτσι θέλω να πιστεύω τουλάχιστον, δεν θα αντικαταστήσει τον Chadwick με έναν άλλο ηθοποιό, γιατί μια τέτοια κίνηση θα προκαλούσε άσχημες και έντονες αντιδράσεις από τους fans της ταινίας. Υπάρχει όμως μια εναλλακτική δίωδος που μπορεί να σώσει αυτό το franchise, και αυτή η δίωδος προέρχεται από πού αλλού, από τα κόμικ. Στα κόμικ λοιπόν, η αδερφή του T'Challa, η Shuri, γίνεται η θηλυκή έκδοση του Black Panther. Στην ταινία λοιπόν, αυτόν τον ρόλο τον υποδίεται η Letitia Wright, μια πολύ συμπαθητική φιγούρα που θα ήθελα η αλήθεια είναι να τη δώσει αυτό το ρόλο. Έχει ένα outsider παρουσιαστικό που ίσως στην τελική αποδειχθεί θησαυρός. Εσείς τι πιστεύετε, τι σκέφτεστε ή τι θέλετε να δείτε στο μέλλον από αυτό το franchise? Γράφτε μου στα σχόλια. Εγώ ήμουν ο Θωμάς, εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο υλικό από μένα αλλά και backstage υλικό από τα βίντεο που ανεβαίνουν εδώ στο YouTube, ακολούθησέ με στο Instagram. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο, εάν σου άρεσε ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα πάτησε το κουμπί της εγγραφής. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε όλοι όμορφα.